Ανακοινώθηκαν λοιπόν από τη Ρωσία σήμερα οι διεθνείς πτήσει οι οποίες ανοίγουν και μέσα σε αυτή τη λίστα δεν περιλαμβάνεται τελικά η Ελλάδα. Πώς αντιδράσατε σε πρώτη φάση, δεν ξέρω αν το περιμένατε, και τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα. Ναι. Ε, Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Mm -hmm. Σημαίνει μόνο ότι η Ρωσία ξεδήλωσε την επιθυμία της να ξεκινήσει πτήσεις μετά τις 15 Ιουλίου και κατεγράφησαν σε μία λίστα εννέα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κύπρος, εγώ υπενθυμίζω και συγγνώμη που σα διακόπτω. Πτήσει μόνο προ το Ηνωμένο Βασίλειο, σωστά. Την Ουγγαρία, τη Γερμανία, τη Δανία, Ιταλία, κάτω χώρε, Νορβηγία, Πολωνία, Φιλανδία, Βιετνάμ, Κίνα, Μογγολία και Σρι Λάνκα. Ακριβώ. Είναι οι χώρε οι οποίε υποδέχονται κατά κύριο λόγο όχι τουρισμό ε, καλοκαιρινό. Είναι ε, προορισμοί οι οποίοι υποδέχονται ε, τουρισμό για τις πόλεις τους. Mm -hmm. Και γι' αυτό το λόγο δεν συμπεριλαμβάνονται οι τουριστικοί προορισμοί, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Κύπρος και η Ελλάδα. Ε, αυτό σε πρώτη φάση. Δεν σημαίνει επίσης ότι οι χώρες οι οποίες αναγράφονται έχουν συμφωνήσει με τη Ρωσία. Ούτε και αυτό. Λέτε σημαίνει. δηλαδή ότι δεν έχουν... Όχι. Είναι μια προσπάθεια... Δεν είναι κάτι παγιωμένο δηλαδή. Όχι, 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 όχι. Είναι μια λίστα η οποία εκφράζει την επιθυμία της ε, ρώσικης κυβέρνησης να ξεκινήσει προς αυτές τις χώρες ε, πτήσεις ε, με την Αεροφλότ, όχι charter πτήσεις, και γι' αυτό μιλάμε για πόλεις, για κράτη, τα οποία, στα οποία ο τουρισμός της Ρωσίας έχει να κάνει με τις πόλεις. Ε, πιστεύω ότι πολύ σύντομα, Μα πάρα πολύ σύντομα, μέσα ναι. στι επόμενε δύο-τρει μέρε, θα έχουμε κάποια εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, το κακό που συμβαίνει είναι mm. ότι εμεί, ιδιαίτερα σε αυτέ τι κρίσιμε τελευταίε μέρε, παρουσιάζουμε μια αλματώδη αύξηση καθημερινά τη τάξη του 20-30% στα κρούσματα. Στα κρούσματα. Ναι. Λέτε ότι είναι ένα κακό ιονό, ε, Τα νούμερα μα σε, σε απόλυτο αριθμό δεν είναι μεγάλα. Mm -hmm. η, η τάση όμως η οποία διαγράφεται τις τελευταίες λίγες ημέρες Είναι μεγάλη σε ε, ποσοστά Όταν πηγαίνεις από τα 7 στα 10 Από τα 10 στα 20, από τα 20 στα 30, στα 40, στα 50, σήμερα στα 60 ε, Αυτό δημιουργεί ένα σκεπτικισμό Μπορεί να μπλοκάρει και την όποια ροή θα βρίσκεται Δεν σε Δεν νομίζω ότι θα μπλοκάρει μελωδικά. διότι στο τέλος θα παίξει ρόλο και, το, και ο απόλυτος αριθμός Απόλυτη. αλλά Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο ας το πούμε έτσι κάνει τον άλλο να α, είναι συγκρατημένος είναι τι συμβαίνει με την Ελλάδα και μέχρι να διαπιστώσουν ότι αυτό το πράγμα το 50-60 άντε το πολύ να φτάσει μέχρι 150-200 mm, γιατί ναι. θα τα φτάσουμε. Δεν είμαι ειδικό, αλλά παίρνοντας με σαν βάση το τι έχει γίνει την πρώτη βδομάδα εντάξει που από τα 5 πήγαμε στα 60, είναι πολύ πιο εύκολο από τα 60 να πας στα 200 από οτιδήποτε άλλο, διότι έχεις να κάνεις πλέον με αρκετά κρούσματα τα οποία ε, κυκλοφορούν στη χώρα μας. Ποιο θα είναι το καθοριστικό σημείο, δεν ξέρω γιατί οι επιδημιολόγοι, κύριε Σιφάκη, δεν μιλούν με αριθμού. Η αλήθεια είναι αυτή, είναι και ιδιαίτερα ε, λακωνική. Αλλά α... εσά, ω τουριστικό πράκτορας, α, τι θα σα έκανε να σκεφτείτε το χειρότερο ενδεχόμενο στο κομμάτι των αριθμών, Υπάρχει ε, κάποιο όριο, υπάρχει κάποιο ναι, πλαίσιο. για μένα υπάρχει ένα όριο όσον αφορά το νησί μα. Όπως? Από τη στιγμή που θα διαπιστώσουμε ότι στο νησί μα εβδομαδιαία υπάρχουν πάνω από 40 κρούσματα, ναι. δηλαδή 5-6 κρούσματα ημερησίω, αυτά για μένα είναι πολλά. Είναι πολλά, λέτε. Ε. Ναι, αυτά για μένα είναι πολλά. 5 με 6 κρούσματα ημερησίω στο νησί μα. Ε, διότι δεν είναι όλα, ξέρετε. Είναι, τα, τα νούμερα αυτά αποτελούν είναι ένα δείγμα. Εάν εξετάζονται όλοι παίρνω με το τεστ από όλους και το, το σύνολο των κρουσμάτων από όλους, από όλα τα τεστ, σε όλους τους, τους, τους τουρίστες που θα φτάνουν στη, στο νησί μας, είναι μόνο 40 ή 50, αυτά δεν είναι πολλά. Αλλά όταν είναι μόνο το 20% των τουριστών και από το 20% των τουριστών βγαίνουν 40, 50, 60 κρουσμάτα, τότε ναι, εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολλά. Αν μείνουμε στα 30, είμαστε καλά. Και το θέμα βέβαια από εκεί πέρα είναι αυτό κατά Αυτό δεν πόσο... το λέω εγώ. Ναι, κατανοητό. Ε, το λένε οι ειδικοί. Πριν από λίγες μέρες είχαμε εδώ, σε αυτό το πλατό, ε, μία συζήτηση με έναν λοιμοξιολόγο, mm -hmm. πολύ mm -hmm. έτσι ε, έγκυρο έτσι. και γνωστό, Mm -hmm. Ο οποίο μα έδωσε αυτά τα νούμερα. Μα είπε εν ολίγη ότι εάν στην Κρήτη έχουμε ημερησίω από 2 έω 4 κρούσματα, πρέπει να θεωρούμαστε ασφαλεί. Το Μέχρι... θέμα είναι και κατά πόσο μετά, εάν ξεφύγει ο αριθμό ή κοιμανθεί σε αυτά τα επίπεδα τα οποία μόλι μα αναφέρετε και ανέφερε και ο α, εν λόγω λοιμοξιολόγο τη προάλλε στην εκπομπή ώρα αιχμή με τον Μάνο Δασκαλάκη. Το θέμα είναι κατά πόσο η υγειονομική υποδομή και δεν ξέρω κατά πόσο σα καθησυχάζει όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί και οι κατευθύνσει που δόθηκαν από πλευρά πολιτεία, εάν τελικά η υγειονομική υποδομή μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα ενδεχόμενο έξαρση ή κρίση κρουσμάτων. Κύριε Κουμαντάκη, αυτό εγώ δεν το γνωρίζω. Από ό,τι γνωρίζω, πιστεύω ότι ε, δεν είμαστε για μεγάλα νούμερα. Δεν είμαστε. Όχι. Σίγουρα δεν είμαστε για μεγάλα νούμερα. Ε, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση ο κόσμος να μην θεωρήσει ότι η ιστορία του κορονοϊού έχει τελειώσει. Θα πρέπει να ξαναρχίσουμε να προφυλάσσουμε τους εαυτούς μας, ε, διότι πράγματι τον τελευταίο μήνα, και λίγο λέω, το έχουμε ξεχάσει. Θα πρέπει να αρχίσουμε ξανά να προστατεύουμε τον εαυτό μας, ε, για να μην δημιουργηθεί μια νέα μεγάλη mm -hmm. εστία, και αναγκαστεί μετά η κυβέρνηση να πάρει μέτρα τα οποία δεν θέλουμε να πάρει ούτε για τη ζωή μας εδώ στο νησί αλλά ούτε και για τον τουρισμό μας. Πώς βιώνει κύριε Σιφάκη πλέον ένας ξενοδόχος ή κάποιος ο οποίος ασχολείται έτσι με την κατανομή κόσμου, πληθυσμού, επισκεπτών. Πώς νιώθει πλέον ένας άνθρωπος σαν εσά, που βέβαια κοιτάτε και πίσω κλεφτές ματιές, βέβαια το, 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 παρελθόν δεν μπορεί να ξανάρθει. Μιλάμε για χρονια 17 17-18 που είχαμε σημειώσει τους απόλυτους αριθμούς ως, α, στο κομμάτι της επισκεψιμότητας στην Κρήτη. Φέτος πώς το αντιμετωπίζετε, πώς είναι η κατάσταση πλέον που βιώνετε. Οι χρονιές αυτές θα, ξανα, θα ξανάρθουν κύριε. Θα ξανάρθουν. Μπορεί να μην έρθουν του χρόνου. Αλλά είναι πράγματι ζήτημα χρόνου να ξανακερδίσουμε το χαμένο έδαφο. Ξενοδοχεία στην Ελούντα, κύριε Σιφάκη, συγγνώμη σα διακόπτω, με μία κλίνη αυτή τη στιγμή ανοιχτή. Μεγάλα ξενοδοχεία γνωστά ναι, ναι. Έτσι, και σε άλλε περιοχέ. Συνεπώ, πράγματι, ε, θα πρέπει να διαχωρίσουμε το τι θα συμβεί στο μέλλον, ε, με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή όντω είναι χειρότερο από αυτό που περιμέναμε. Ε, θεωρι... Εγώ θεωρούμε ένα άνθρωπο αρκετά συντηρητικό στι προβλέψει μου κλπ. Mm -hmm. Είχα μιλήσει για ένα εκατομμύριο ε, τουρίστε. Αφήξει, έτσι. Πάνω από ένα εκατομμύριο. Πάνω από ένα εκατομμύριο. Για την Κρήτη. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι τόσο αισιόδοξο. Καταρχήν έχουμε χάσει τον Ιούλιο. Ο Ιούλιο είναι ένα χαμένο μήνα. Ε, το ότι, το γεγονό ότι υπάρχουν κάποιε πτήσει ε, δεν υπάρχει περίπτωση να καλυφθεί ούτε το. 10-15% του Ιουλίου με αυτές τις πτήσεις. Ελπίζουμε ότι ε, θα περάσει ένας μήνας, θα δούμε ότι δεν παίρνει φωτιά το πράγμα, ναι. θα το δούνε και οι, τουρίστες, οι υποψήφιοι τουρίστες, ναι. θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και θα αρχίσουν να έρχονται σιγά σιγά από τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Παράλληλα θα μπουν και άλλες αγορές όπως η Ρωσία και η Ουκρανία, και οι χώρες οι οποίες μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν μπει. Mm -hmm. Και ε, πιστεύω ότι για δυο δύο, μισή μήνες θα έχουμε ε, μια κάποια κίνηση κινή, στον τουρισμό μας. Αλλά σίγουρα τα πράγματα πριν από ένα μήνα ήταν πιο αισιόδοξα από ό,τι είναι, διαγράφονται αυτή τη στιγμή. Mm -hmm. Στο κομμάτι των πακέτων, των ταξιδιωτικών... Χρειάστηκε να επέμβετε και να αλλάξετε πολιτική όλο αυτό το διάστημα, με φόντο βεβαίω όλε αυτέ τι εξελίξει. Δηλαδή, ακόμα και το προϊόν το οποίο δίνουμε αυτή τη στιγμή, πουλάμε προ τον επισκέπτη, στον ενδυνάμει επισκέπτη στην Κρήτη, ε, σήκωσε αλλαγέ στο διάστημα ναι. για να τον πείσουμε να έρθει. Ε, για να τον πείσουμε να έρθει, το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να τον διαβεβαιώσουμε ότι θα είναι ασφαλή mm -hmm. στη χώρα μα και στο ξενοδοχείο και να δώσουμε μία τιμή. Ε, ανταγωνιστική στην αγορά. Από την άλλη, ε, βεβαίω, κάποια φασίλοι των ξενοδοχείων θα τα στερηθεί. Όπως είναι κάποια σπά, όπω είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δώσουμε στην, ε, στα κρούσματα. Mm -hmm. Αλλά ε, αυτό δεν νομίζω ότι εμποδίζει κανένα. Αυτό που εμποδίζει κανένα είναι η ίδια η πανδημία. Η ίδια η πανδημία έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα ψυχολογικά στον κόσμο. Και βεβαίω έχει αδυνατήσει την αγοραστική του δύναμη. Μάλιστα. Κρατάω από όλα αυτά που είπαμε το κομμάτι τη αισιοδοξία την οποία έχετε για τι επόμενε ημέρε. Α ελπίσουμε ότι θα πάνε καλά. Οι αριθμοί τους ή άλλω μιλούν από μόνοι του. Και εδώ είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Πρέπει να προσέξουμε ε, ε, τι ε, επαφέ μεταξύ μα. Ένα πράγμα πρέπει να κρατήσουμε την απόσταση.